Πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που είμαι σήμερα μαζί σας για να μιλήσω πραγματικά για ένα μεγάλο Έλληνα, αγωνιστή του 21, αλλά πολύ περισσότερο, όπως θα δείτε παρακάτω. Έναν άνθρωπο ο οποίος επέζησε της Επανάστασης and he contributed τα μέγιστα, he contributed the biggest contribution you could possibly imagine in after the liberation of Greece from the Turks. I will speak in both languages. I will speak in Greek and in English. I will try not to repeat myself, so that way you will stay here longer than you have to. So, θα τα πούμε λοιπόν και στις δύο γλώσσες και ελπίζω να όλοι να δίνουμε την επαναλλαγή. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Στην ομιλία μου έχω 5 βίντεο. Έχω φωτογραφίες, τις οποίες δεν μπορώ να σας τις δείξω, διότι ο μηχανισμός εδώ δεν λειτουργεί. Και δεν μπορώ να αυτό το πω και την άκυρο κατά κάποιο τρόπο, ότι σκέφτομαι το περίφημο αυτό ελληνικό κέντρο που δεν έγινε ποτέ. Είναι καλό ο ελληνισμός να έχει το σπίτι του. Διότι η Παρμακεδονική είναι υπέροχη, μας φιλοξενεί εδώ σήμερα, αλλά εντάξει, έδωσα όμορφη αναλυτικά. Όταν δεν μπορείς, ας πούμε, να κάνεις τον κόπο σου, εξόδωσα πάνω από μια εβδομάδα για τη δουλειά αυτή. Και δυστυχώς θα χρειαστεί, γιατί θα το κάνω και ξανά, πρέπει να παρουσιαστεί αυτή τη δουλειά, να δει πιο πολλοί κόσμος ίσως και λοιπά. Μα ναι, παιδεύεις. Προχωράμε λοιπόν με αυτά που έχουμε και ευτυχώς έχω κάνει, ας πούμε, μερικά αντίγραφα, όπως ώστε μπορώ να σας πω μερικά πράγματα. Για όσους είναι Αθηναίοι, ξέρουν την περιοχή Μακρυγιάννη. Η περιοχή Μακρυγιάννη είναι εκεί που ο Τζοχαντζόπουλος έχει το κτίριό του τώρα. So, the area of Μακρυγιάννη is well known in Athens. Αυτή που φυσικά δεν είναι Αθηναίοι, σίγουρα έχουν ακούσει για τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, του Memoirs of Μακρυγιάννη. Θέλω να πω κάτι το οποίο και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. When I was a little boy and I was going to school, I never really heard much about Μακρυγιάννης. And I was wondering, after I reached certain age, how come Μακρυγιάννης was not as important as Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Αντρούτσος, Αθανάσιος Διάκος and all these things. And I found the answer later on. Ο Μακρυγιάννης περίμενε να ανακαλυφθεί από τον Γιάννη Βλαχογιάννη το 1907. Μέχρι το 1907 κανείς δεν ήξερε. Πολύ λίγοι ξέρανε για το Μακρυγιάννη. Διότι τα απομνημονεύματά του, his memoirs were fundamentally lost. Nobody cared to read them because they were extremely difficult to read them, as I will tell you in a few moments. And if it was not for Ναυπάκτιαν Γιάννη Βλαχογιάννη, who discovered the material and in essence translated from Μακρυγιάννιαν Greek to real Greek, δεν θα ξέραμε τίποτα σήμερα για τον Μακρυγιάννη. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και εμείς, πολλοί από εσάς πιθανόν να μην έχετε, δεν ξέρετε πολλά πράγματα. Ο Μακρυγιάννης έγινε της Μόλας στην εποχή του Μεσοπολέμου, δηλαδή γύρω στο 45. Ο πρώτος που έγραψε καλά λόγια για τον Μακρυγιάννη ήταν ο ποιητής μας Κωστής Παλαμάς. Ο Κωστής Παλαμάς λοιπόν είχε γράψει το 1911 όλα αυτά. Είχε γράψει «His work is incomparable in its kind, a masterpiece of his illiterate but strong and autonomous mind». Είχε αυτόνομο μυαλό, ξεχωριστό μυαλό Μακρυγιάννης. Μετά φυσικά έγραψε ο Γιώργος Θεοτοκάς, ήταν ο δεύτερος που έγραψε όταν ανακαλύφθηκε ο Μακρυγιάννης τα απομνημονεύματά του. Και φυσικά ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος έδωσε μια ομιλία το 1943 στον πόλεμο κατοχής, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. And the importance of that is Greece was under German occupation and what Μακρυγιάννης had to say, and I will say a few things today, quite a few in fact, had relevance to being occupied. And I dare to say, my dear friends, that what Μακρυγιάννη said then has relevance today because Greece is under economic occupation of the Troika, Germans, you take the pick, whoever. Και είμαστε λοιπόν ξανά, πρέπει να προσέξουμε τον Μακρυγιάννη, πολύ επίκαιρο σήμερα ο Μακρυγιάννης για αυτά που προβάει η Ελλάδα και θα αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα που
και αυτοί που λένε ότι δεν πείθονται εύκολα θα πιστούν ότι όντως έχει, ας πούμε, σχέση. Ο Μακαριάνης λοιπόν γεννήθηκε το 1897 από τον Δημήτρη και τη Βασιλική Τριανταφύλου. Ο Μακαριάνης το όνομά του είναι ψευδόνυμο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τριανταφύλου. The reason he was called Μακριάνης was very tall, had long limbs, hands and feet, and that was his nickname, which became, of course, his real name, Μακριάνης. That's why, you know, we call him Μακριάνη. Γεννήθηκε στον Αγορίτη, όπως ακούστε, πιο πολύ ξέρετε, ο Αγορίτης είναι ένας μικρός συνοικισμός, πέντε σπίτια, από ό,τι μου είχαν πει, outside, you know, Κροκίδιο, Δωρίδος. Και ο καλός μας φίλος, ο Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, στον οποίο νομίζω οφείλουμε μια αναγνώριση, because he is the cause that we have the presentation today. He was after me for many years. George, we have to do something about Μακριγιάννη. He is, of course, from Κροκίδιο. And I promised Jim, and I said, Jim, we're going to do it one of these days. And it happened to be today, and he brought me some pictures of the remnants of the house of Μακριγιάννης. Υπάρχουν λοιπόν τα ρήπια του σπίτι του Μακριγιάννη, υπάρχει πρωτομήτιο του Μακριγιάννη στο Κροκίδιο, υπάρχει ένα μικρό πάρκο και υπάρχουν και μερικές επιγραφές που είναι ενσωματωμένες σε κάτι τύπους, γιατί είναι ορεινό χωριό και όπου υπάρχουν μάντρες κλπ. Στις οποίες θα αναφερθούμε σε λίγο. Ευχαριστώ λοιπόν τον Δημήτρη που είναι εδώ, τον καλό μας φίλο Δημήτρη και από τους προτεργάτες του Συλλόγου για το Μακριγιάννη. Λίγα λόγια πώς αναφέρεται ο ίδιος στη γέννησή του. Διαβάζω λοιπόν από τα μνημονεύματα. Η πατρίς της γεννησεώς μου είναι από το Λιδωρίκι, χωριό του Λιδωρικιού ονομαζόμενον Αγορίτη. Οι γονέοι μου, πολύ φτωχοί, και η φτώχεια αυτή ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των Αρμανιτών του Αλή Πασά. Πολυφαμελίτες οι γονέοι μου και φτωχοί, και όταν ήμουν ακόμα στην κοιλιά της μητρός μου, μίαν ημέρα πήγε για ξύλα στο λόγο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον νόμο της, φορτωμένη στον δρόμο, στην ερημιά, την έπιασαν η πόνη και γέννησε μένα. Μόνη της η καημένη και αποσταμένη εκκινδύνευσε. Και αυτή και εγώ. Σελεκόνευσε μόνη της και συγγύριστη φορτώθη τα λίγα ξύλα και έβαλε τα πόρτα πάνω στα ξύλα και από πάνω εμένα και πήγε στο χωριό. Ξεκινούμε, γιατί το έχω διαβάσει 10 φορές, ξεκινούμε που τα ακούω. I imagine, you know, this situation, because I'm from nearby, I'm a Dorian, and Μακριγιάννη is a Dorian, and I have seen these poor women, δεμένες με το μαντιλάκι τους, καμπουριασμένες, με τα ξύλα στην πλάτη, και να γεννάνε μόνες. Η γιαγιά μου λέει, είχε γεννήσει τον πατέρα μου κάτω από ένα δέντρο. So, λοιπόν, αυτό γεννάει και δικές μου αναμνήσεις. Λοιπόν, so that's the way he was given birth. Outdoors, alone by his mother. Now, his father was killed when he was 4 or 5 years old by the Turks. So his mother raises him alone. He doesn't have what to do and takes him to Livadia. Livadia is nearby. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά στα απομνήματά του αναφέρει πως οι Τούρκοι τους περιμένανε να περάσουν ένα ποτάμι, και τους είχαν στήσει καρτέρι και έπρεπε να περάσουν το ποτάμι. Και περιμένανε μέρες να φύγουν οι Τούρκοι για να μυστικοί να περάσουν το ποτάμι. Και ο Μακριγιάννης, λέει η μάνα του, προσευχόταν στον Θεό να μην κλάψει το μωρό και τους ακούσουν οι Τούρκοι και τους πιάσουν. Πήγαν λοιπόν στη Λιβαδιά. At 7 years of age, became what we call in Greek ψυχογιός. In other words, as a foster child, as we say in English. In other words, a well-to-do family took care of him, and he was doing chores around the house. At 7 years of age, what else could he do? At age 14, he goes to the Spina. The Sphina is another village, as you probably know, in Fokida. And there he works again for somebody that he knew
from Procurio. At age 16 or 17, he leaves again and he goes to Arta and Γιάννενα. Στα Άρτα και στα Γιάννενα δουλεύει για έναν Θανάση Λιδωρίκη, ο οποίος ήταν τον Λιδωρίκη, πατριώτη, ο οποίος ήταν ο γραμματέας των Ιπασά. So you can see again how important it is for us Greeks, like you, when you came, some of you who came from Greece, you look for other fellow Greeks that have some jobs to help you out. That's what happened in Greece too. He went to another fellow, first in Lesbina and then in Arta. Θα το διαβάσω, νομίζω έχω κάτι για το για τη Δεσφίνα. Τι έγινε όταν πήγε στη Δεσφίνα. Γράφει ο Μακρυγιάννης. Έγινε ως 14 χρονών και πήγε σε ένα πατριώτημα μου στη Δεσφίνα. Ήταν γιορτή και παγκύρι. Όχι πανηγύρι, παγκύρι. Παγκύρι τα γεννιούν. Πήγαμε στο παγκύρι, μου έδωσε το τουφέκι του, μα του παστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω. Ετσακίστε. Τότε με έπιασε σε όλο τον κόσμο εμπρός και με πέθανε στο ξύλο. Δεν με έβλαψε το ξύλο. Περισσότερη η τροπή του κόσμου. Τότε όλοι τρώγαν και πίναν και εγώ έκλαιγα. Αυτό το παράπονο δεν ήβρα άλλο κριτή να το υπό να με δικαιώσει. Έκρινα εύλογο να προστρέξω στον Αγιάννη ότι είχα σπίτι του μόνο είναι αυτή η ζημιά και η ατιμία. I imagine the fair going on, probably some music playing, everybody enjoying themselves and him feeling miserable because of what happened. So he goes to church. Μπαίνω τη νύχτα μέσα στην εκκλησιά και κλείω την πόρτα και αρχινώ τα κλάματα. Με μεγάλες φωνές και μετάνοιες τον περικαλώ να μου δώσει άρματα, καλά και ασημένια και 15 μπουκιά χρήματα. Why 15 αντινόμινα. Και εγώ θα του φτιάξω ένα μεγάλο καντήλι ασημένιο με πολλές φωνές. Κάναμε τις συμφωνίες με το Άγιο. I can make a comparison here with Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη had said, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της πατρίδος και δεν την παίρνει πίσω. Ο Μακρυγιάννης έκανε συμφωνία με τον Αγιάννη ότι θα ελευθερώσει την πατρίδα και θα του φέρει ασημένια καντήλια. Και έτσι έγινε. Γιατί στην Άρτα, πάμε πάλι στην Άρτα, άρχισε το εμπόριο. Teenager, 16-17 χρονών άρχισε το εμπόριο και πέτυχε πάρα πολύ και έγινε πλούσιος ο Μακρυγιάννης. Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες, λέει ο ίδιος, λέει, είχα καζαντήσει του Θεού τα ελέη. Ήτανε πάντοτε θρησκευτικό. Η βοήθεια του Θεού τον έκανε πλούσιο. Είχα καζαντήσει του Θεού τα ελέη. His wealth was estimated at 40,000 piastres. Piastres, I checked in the internet, they give all kinds of different values depending on what area they were. The Spanish had piastres, the Turks had piastres, but ήταν ασημένια νομίσματα αυτά. Είχαν μεγάλη αξία, 40,000 ευρώ λοιπόν. Λοιπόν, το τάμα πρέπει να γίνει, έκανα το τάμα. Και γράφει πρώτα το τάμα. Όταν τα έκανε τα λεφτά του, πήγε στον Αγιάννη και λέει, τότε έφτιαξα τουφέκι ασημένα, πιστόλες και άρματα και ένα καντήλι καλό. Και αρματωμένος καλά, και συγχυρισμένος, το πήρα και πήγα στον προστάτη μου και ευεργέτη μου και αληθινό φίλο τον Αγιάννη και τον προσκύνησα με δάκρυα από μέσα από τα σπλάχνα μου ότι θυμήθηκα όλες τις τελεπορίες που δοκίμασα. Πολύ συγκινητικό, για μένα τουλάχιστον. Το 1720 γίνεται μέλος της φιλικής εταιρείας. Πάλι γράφει. Στα αγγλικά αυτή τη φορά. I became a member of the secret society and I went home and I was working on my country and my religion and I worked for her country so she would not call me a thief and a snatcher of its wealth but to call me my child and to call her back my mother. So, ο Μακρυγιάννης δεν θεωρείται ότι είναι Έλληνας γιατί γεννήθηκε στην Ελλάδα.
νομίζω πρέπει να κερδίσει το δικαίωμα να είναι παιδί της Ελλάδος και να καλύπτει την Ελλάδα μητέρα του. Πρέπει να της δώσει πάλι πίσω κάτι. Γυρίζει λοιπόν το 1821, είναι στην Πάτρα. Άρχισε φυσικά το Μάρτιο του 21 η Επανάσταση, αυτός είναι στις αρχές Γενάρη, Φλεβάρη στην Πάτρα. Επίσημα είναι εκεί πέρα σαν πραγματευτής. Ανεπίσημα είναι μέλος από αρχηγούς και κανονίζουν την Επανάσταση. Λοιπόν, γυρίζει στην Άρχη. Στο μεταξύ οι Τούρκοι τώρα έχουν πάρει πρέφα. Λοιπόν, και ακούει και γράφει για τους Τούρκους, οι οποίοι λένε, ακούει να μιλάνε μεταξύ τους οι Τούρκοι και λέει, αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέει. Λέει ένας πασάς στον άλλο, πασάδες και μπέιδες θα χαθούμε, θα χαθούμε. Ετούτος ο πόλεμος δεν είναι μήτε για τον Μόσκοβο, Μόσκοβιός τους Ρώσους, μήτε για τον Εγκλέζο, μήτε για τον Φραντζέζο. Αδικήσαμε τον Ραγιά. Και από πλούτη και από τιμή τον αφανίσαμε. Και μαύρισαν τα μάτια του και μας σήκωσε το τουφέκι. Και ο Σολτάνος του Ομάρι, γιατί του λένε το Σολτάνο, δεν ξέρει τι του γίνεται και εκείνοι που τον περιτριγυρίζουν. Πρώτη φορά συλλαμβάνεται στην Άρτα. Το συλλαμβάνουν κάθε στη φυλακή για 75 μέρες and he escapes. Δεν το λέει καθαρά, αλλά νομίζω πλήρωσε τους κουλούς και τον βγάλαν έξω. Γιατί λέει, επήγαν να με χαλάσουνε, να σκοτώσουνε δηλαδή, και με έβγαλαν σε ένα μουντρούμι και από τα χτυπήματα επρίστηκε το σώμα μου. Και κοντήλιασε και ήμουν εις θάνατο. Έταξα αρκετά χρήματα. Ενού αρβανίτη να βγω, να μην δει γιατρός και να πάρω γιατρικά. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο έγινε κλπ. Ο Βλαχογιάννης αναφέρεται, ο Γιάννης Βλαχογιάννης που έγραψε γι' αυτόν και λέει, ανήρτη ούτως δεν έμελε ταχαίως να αποθάνει. Τότε και πολλάκις ύστερον έδειξε ότι η ψυχή του ήταν βαθιά. Όντως, Μακρυγιάννης was proven to have a deep soul because he suffered a lot and he did not die that easily. Even besides all the difficulties that he has, he managed to survive for many, many years. So while in Arta, his first group, 18 fighters, he paid 18 Greeks to become his fighters. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Μακρυγιάννης δεν είχε λόγους να είναι μεγάλος αρχηγός. Πάντοτε πολέμησε κάτω από άλλους. Είχε αυτός το δικό του το γκρουπ όπως γινόντουσαν τότε, αλλά δεν πολέμησε μόνος του, για να πείσει ότι είναι μόνος του, είχε αρχηγικά δικαιώματα. Εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το οποίο δεν το ήξερα κι εγώ. Όταν πήραν την Άρτα οι Έλληνες, μπήκανε μέσα με τη μάτια του Πέτα, θα έχετε ακούσει, μπήκανε μέσα, κάνανε καταστροφές. Μια φορά μιλάμε για τους άλλους, ότι κάνουν καταστρέφουν να μάσουν τους Έλληνες, αλλά δεν μιλάμε για τις καταστροφές που κάνανε εμείς τους άλλους. Μπήκανε μέσα και καθαρίσανε κόσμο όταν μπήκανε στην Άρτα οι Έλληνες. Και λέει ο Μακρυγιάννης ο ίδιος, που φανερώνει τον ανθρωπισμό του. His humanity was great. Ποιο χρόνο μιλάμε για το 1822. Μπαίνω λοιπόν στην Άρτα μέσα και λέει, συχάθηκα το Ρωμαϊκό. Τσίμαστε, λάχιστα το τρομπόγραφε, ανθρωποφάγοι. Αυτό για να το πει ένας άνθρωπος που πολεμάει με τους Έλληνες, καταλάβετε ας πούμε τι καταστροφές κάνουν. Αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε κανένα τύπο σε αυτό. Γυρίζει και πάει στη Μεσολόγγη. Πάει στο Μεσολόγγι, το Μεσολόγγι είναι παιδιά. Για αυτούς που ξέρετε τουλάχιστον και τώρα και πρόσφατα θα λέγαμε πριν από 50 χρόνια, είχε αυτά τα σάλτσινα, είχε αυτά τα κουνούπια περίφημα για το Μεσολόγγι. Ο Λόρδος Μπίρονος αρρώστησε. Όποιος πήγε που δεν ήταν εγκληματισμένος στο Μεσολόγγι, αρρώστησε. Ο Μακρυγιάννης πήγε στο Μεσολόγγι και αρρώστησε. Πήγε να πεθάνει. Και έφτασε σε τόσο σημείο που δεν μπορούσε από δυναμία, που ήρθε ο αδερφός του από τη Δωρίδα και τον πήγε στο... Το πήρε από το Μεσολόγιο και τον πήγε στην Δωρίδα στα Σάλωνα. Τα Σάλωνα είναι η Άμφισσα, όπως λεγόταν τότε. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα για να αναρρώσει. Και γράφει ότι από συγγενικά χέρια έγινε καλά. Έγινε λοιπόν καλά. Ο Μακρυγιάννης, όπως είπε και πριν, ήταν θρύσιος, πολύ. Τόσο πολύ θρύσιος που χωρίς να πηδάω προς το τέλος, στο τέλος της ζωής του έβλεπε οράματα και που λέει, όπως δεν ξέρω αν ξέρετε, έγραψε και δεύτερο βιβλίο, όχι μόνο τα απομνημονεύματα,
τα οράματα και θάματα, τα ταμπέλια, τα οποία μιλάνε το Θεό, μιλάνε τους Αγίους και πολλοί δεν τον αναφέρουν ότι δεν έχει 100% το μυαλό του. Όταν μιλάει κάποιος συνέχεια με τους Αγίους του Θεό, άλλο πράγμα να είσαι ευλαβής και να μιλάς στην προσευχή σου με τον Θεό, άλλο να έχεις συνομιλίες και να κάνεις δουλειά γι' αυτό. Αυτό θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, αλλά πίστευα τόσο πολύ που παντού αναφέρεται στο θείο θαύμα. Λοιπόν, κάτι άλλο πρέπει να πω τώρα. Την επαφή του με τους ξένους. Είχε πολύ μεγάλες επαφές ο Μακρυγιάννης με τους Γάλλους, με τους Ρώσους. Και αναφέρεται στο Ντεριγνή εδώ πέρα που λέει, όταν είναι στους Μήλους στον Ναύπλιο, τον βρίσκουμε τώρα στον Ναύπλιο που πολέμησαν, και λέει, εκεί που φτιάχνα τις θέσεις στους Μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με δει και μου λέει, τι κάνεις αυτή, αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες, τι πόλεμο θα κάνατε με τον Πραήμι. Του λέω, είναι αδύνατες οι θέσεις όπως και εμείς. Όμως, είναι δυνατός ο Θεός. So again, he puts his faith in God, that God is going to help the Greeks. Μας προστατεύει και θα δείξουν την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Και αν είμαστε ολίγοι, στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος παλαιώθε και έως τώρα όλα τα παιδιά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούν. Τρώνε από μας και μένει και μαλλιά. Υπέροχο λέγεται. Που αντιπροσωπεύουν εμάς τους Έλληνες. We are very few. Greece has 10 million people. Another 10 abroad, probably, if you take the population of the world, 3 billion people plus, we're a very, very small group. So in English it says, αξίζει το λόγο που έχει στα αγγλικά, our positions are weak like we are, but our God is strong and protect us, and we will defend our fortune in these positions. And if we are few, in comparison to the many troops of Ibrahim, we control ourselves in our way. Our fate always wanted us Greeks to be few. Αυτό είναι δύναμη για μας, γιατί και σήμερα είμαστε λίγοι. Έχουμε τις μεγάλες δυνάμεις. Μην πάμε τώρα σε πολιτικά, είναι η Γερμανία, δεν έχει σημασία ποιες άλλες δυνάμεις είναι πίσω. Μας ταλαιπωρούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά μπορούμε με το πνεύμα του Μακρυγιάννη και τη δύναμη και τον τρόπο του σκέφτεσαι του Μακρυγιάννη. Όχι το λάθος τρόπο του σκέφτεσαι, πολλοί από εμάς δυστυχώς έχουμε. Εδώ στον τίτλο που δεν βλέπετε έχω γράψει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, the marbles of Parthenon Revisited. We talk about τις μετόπες του Παρθενώνα που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που τα στέλνουμε πίσω. Να δείτε ένας αμόρφωτος άνθρωπος στον Μακρυγιάννη τι είπε τότε, μιλάμε 22-23, στο Άργος. Βλέπετε λοιπόν κάτι λεβέντες. Παλικάρια που πολεμάγανε και λέει, είχαν δύο οράματα περίφημα, μια γυναίκα και ένα βασιλόπουλο ατόφια. Φαινόταν οι φλέβες, τόσο εντέλεια είχαν. Όταν το πόρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες και στο Άργος θα τα πουλούσαν σε κάτι Ευρωπαίος. 1000 θάλαρα γύρευαν. Πήραν τους στρατιώτες και τους μίλησαν. Αυτά τα 10.000 αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουν να μην καταδεχτείτε να βγούνε από την πατρίδα μας. Γι' αυτά πολεμήσαμε. Now, do you expect that from somebody that never went to school and he tells his soldiers, αγράμματος για αυτόν, uneducated, why do you give these monuments of our culture somebody from abroad. You can see, it's not Elgin. We're talking about Elgin always. It's not Elgin. There were all kinds of people stealing our national treasures from Greece. Elgin is just one of them. Elgin.
after deliberation. As you probably know, in 1828, Greece, you know, became a free nation. And Kapodistria became the first governor of Greece, Kapodistria, in 1828. He gave him the first military title, which was leader of the executive forces of Peloponnese. That was his first title. That was the time Makrigalis learned or starts to learn how to write. Ήταν περίπου 30 χρονών. Με 30 χρονών δεν είχε γράψει, δεν είχε συναγράψει καθόλου την υπογραφή του. Καποδίστρια had a problem with the surviving Greek fighters. A big problem in fact, which became even bigger after his assassination and when King Otto, ο Όθωνας ήρθε στην Ελλάδα το 1831. Το οποίο έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα, αντικαταστάθηκε η τουρκοκρατία στην ουσία με βαβαροκρατία. Διότι ήταν ο Βαβαροί. Βαβαροί χωροφυλάκι. Λέγε στο μυαλό μου, ένα από τα τραγούδια που ξέρουμε όλοι μας. Να πούμε την αλήθεια, ο Μακρυγιάννης και τη μετά είχε αντιθέσεις μεγάλες και δυσκολίες με τους Βαβαρούς. He welcomed, you know, Όφωνα. He wrote in his memoirs. Σήμερα ξαναγεννιέται η πατρίδα, όπου ήταν τόσα χρόνια χαμένη και σβησμένη. Ότι ήρθε ο βασιλέας, που αποκτήσαμε με τη δύναμη του Θεού. He believes, you know, so much, you know, that King Otto is going to change the fortunes of Greece, he writes all these things. And he names one of his sons, Othona. One of his sons was named Othona, who became later on, of course, στρατηγός ο ίδιος, ο γιος του Όθωνας, είναι και αυτός στρατηγικός, σαν τον πατέρα του, και ο οποίος λέγεται, when Othona was kicked out in exile, he went, picked up his crown of King Otho and brought it to his father, Μακρυγιάννη, as a λάφυρο, σαν βραβείο από κάποιο τρόπο. Ούτε ένας με το γιο του, τελικά. Πρέπει να πω ότι μετά τη μάχη στους Μήλους, παντρεύεται. Δηλαδή παντρεύτηκε πριν τελειώσει ο πόλεμος. Και παντρεύτηκε μια σπουδαία γυναίκα, και θα σας πω ότι είναι σπουδαία, την Εκατερίνη Σπουζέ. Εσείς πολλοί θα ξέρετε το λόφο Σπουζέ στην Αθήνα, ήταν από μεγάλη οικογένεια και πλούσια οικογένεια η Εκατερίνη Σπουζέ. Ένας πολεμιστής που έχει σκοτώσει κόσμο. Γιατί αυτός είναι ο πόλεμος. Είναι τόσο τρυφερός με αυτή τη γυναίκα, ξέρετε πώς την ονομάζει, η Χελιδόνα. Δώδεκα παιδιά κάνουμε μαζί. Δώδεκα παιδιά. Τα έξι ζήσαμε. Δέκα γιους και δύο κόρες. Από αυτούς ήταν οι έξι, ο Όθωνας ήταν ένας από αυτούς που σας είπα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανε στην πολιτική του ζωή, έχω εικόνες τώρα και να σας δείξω, δεν τις βλέπω δυστυχώς το βίντεο. Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν στην πολιτική του ζωή ήταν να γίνει Councilor of Athens. Στο μεταξύ του, το 1834 πήγε η πρωτεύουσα από τον Ναύπλιο, ξέρετε, το πρώτο πρωτεύουσα ήταν στον Ναύπλιο και πήγε από τον Ναύπλιο λοιπόν στην Αθήνα. Όταν πήγε στην Αθήνα ήταν από τους πρώτους που βγήκε κάνσελορ, δημοτικός σύμβουλος, σε ελληνική λέξη, δημοτικός σύμβουλος. Εκλέχθηκε πολλές φορές και στο τέλος της ζωής του έγινε και πρόεδρος. Βγήκε και στην Βουλή, θα σας πω αργότερα βέβαια. Να αφήσουμε τις εικόνες εδώ που βλέπουμε. Λοιπόν, αρχίσαν τα βάσανα. Τα βάσανα μεταξύ βαβαρών, κοροφυλάκων, όπως το λέγανε, των βαβαρών και των πολεμιστών. Ποια ήταν η διαφορά τους? Οι Βαβαροί είδαν τους Έλληνες αγωνιστές που επέζησαν σαν ένα όχλο. Βάρβαρους, άξεστους και θέλαν να τους βάλουν σε μια τάξη. Οι Έλληνες βλέπανε τους εαυτούς τους τελείως διαφορετικά. Βλέπουν τους εαυτούς τους σαν εμείς ελευθερώσαμε την πατρίδα, έχουμε εμείς δικαιώματα και πρέπει ας πούμε οπωσδήποτε να μας προστατεύσει τώρα που μείναμε γέροι, λαβωμένοι και ταλαιπωρημένοι με την πατρίδα. Γι' αυτό λοιπόν είχαν προβλήματα.
Έχει λοιπόν μια στοιχομηθεία με τον Αυστριακό Άιντεκ, λέει ο Μακρυγιάννης. Ο φίλος μου ο Άιντεκ επειράχτη και με έκρινε πολύ φαρμάκι. Ό,τι σας λένε αυτό θα κάνετε και γνώμες δεν μπορείτε να δώσετε. Ότι η Μπαμπαρία έχει 30.000 μπαγενέτα, ξυπολόγιες μπαγενέτα, και τα φέρνει εδώ και σας υποτάζει. Είπε τότε ο Αυστριακός, Αυστρογερμανός. Τι λένε σήμερα οι Γερμανοί στην Ελλάδα? Αυτό δεν θα μπορούσε να πει, ό,τι σας λένε αυτό θα κάνετε? Αυτό δεν γίνεται κανόνα. Για μένα που βρίσκω δηλαδή μια παράλληλη σχέση, τρομερή εδώ πέρα. Τότε βρέθηκε σε δινή θέση. Γράφει. Του λέω, δυστυχία μας στον καημένο. Κακά και ψυχρά θα πάμε. Εγώ σου μίλησα αλλιώς και εσύ μου απαντείς διαφορετικά, με μπαγενέτα. Σας λέω ως φίλος να πασχίσετε με τον βασιλέα σας, να σας αγαπούμε, όχι να σας φοβόμαστε. Isn't that what a friendship is all about? To force you to be my friend? Of course not. I have to respect you, not to be afraid of you. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Φτάνουμε λοιπόν στο 1842. Οι πιο πολλοί από εσάς είμαι σίγουροι ότι ξέρετε τη μεγάλη οδό στην Ομόνια, 3 Σεπτεμβρίου. Η οδό 3 Σεπτεμβρίου ονομάστηκε έτσι από την επανάσταση στην οποία συμμετείχε ο Μακρυγιάννης και η οποία έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Λοιπόν, ο Μακρυγιάννης δεν έδρασε φυσικά μόνος του. Ο Μακρυγιάννης αντιπροσώπησε τους πολεμιστάς του 21. Ο Ανδρέας ο Μεταξάς, ο Κεφαλονίτης, ήταν στην πολιτική πτέρυγα και ο συνταγματάρχης Δημήτριος Καλέργης τους στρατιωτικούς. Αυτοί οι τρεις μπήκανε μαζί, κάνανε μια άλλαγα κουντά μυστική κατά κάποιο τρόπο. Είχαν λοιπόν κανονίσει στις 25 Μαρτίου του 1844, που ήταν η μέρα της Επανάστασης, η επέτειος, να κάνουν ντου στα Ανάκτορα για να διώξουν τον Όθωνα, ο οποίος δεν είχε κάνει σύνταγμα. Ζητάγανε σύνταγμα, and he was governing without a constitution, and fully autocratically. They wanted them to switch somehow all this situation and create a constitution. However, because his house was under surveillance, they saw the movement people coming and going to Μακρυγιάννης' house, και τον βάλανε υποκράτηση στο σπίτι, house arrest. So, αναγκαστήκαν λοιπόν οι άλλοι δύο, ο Καλέργης και ο Μεταξάς, να κάνουν την επανάσταση το Σεπτέμβριο, γιατί να περιμένουν μέχρι το Μάρτιο που περιμένουν. Έτσι λοιπόν έγινε. That revolution was bloodless. In other words, no fights, no dead people, no dead bodies and so on. And for our good luck, Othonas accepted to give the Greeks a constitution. And we had the Greeks, they have their first constitution. However, the constitution was created, nothing changed in reality for the Greeks. Δεν άλλαξε τίποτα. Πολλές φορές μην κάνουμε τις εκλογές στο πέρα και είμαστε λίγο sarcastic και λέμε, και τι έγινε, αλλαγή το α ακόμα ή το β, άλλαξε για μας τίποτα. Πάλι θα πάμε στη δουλειά αύριο, πάλι θα κάνουμε αυτό που κάνουμε, δεν άλλαξε τίποτα. Παιδιά, αλλά έχουμε θέσει από μπροστά, μην κάθεσαι τώρα. Please come over here. Okay. So, that's exactly happened that time. In other words, nothing changed with the constitution, and Μακρυγιάννης is dissolution and rights. Όσοι έχουν την τύχη μας σήμερα στα χέρια τους, όσοι μας κυβερνούν, μεγάλοι και μικροί, και υπουργοί και βουλευτές, το έχουν σε δόξα, το έχουν σε τιμή, το έχουν σε ικανότη, έτσι γράφει, ότι ήφεραν τόσα κακά στην πατρίδα. Είναι άξιοι άνθρωποι και τιμώνται. Όσοι είναι τίμοι, κατατρέχονται ας ανάξιοι της κοινωνίας και της πολιτείας. This is what we're complaining about right now, that our politicians, especially in Greece, τους τιμούμε, τους δοξάζουμε, we saw their pictures on the paper, on TV, they are the big, you know, elite of the Greek society, and yet these are the thieves, the chief thieves, so to speak, that looted the Greek state and is
on the situation there today. I apologize if somehow I make this comparison of then and now, but I have to do it. To me, the comparison is inevitable, I think, and should be made. So, Makrianis once more, he is in the center of the cyclone. He's seen as a public danger, Δημόσιος κίνδυνος και προβάλλον σε house arrest in 1851, house arrest. The house arrest is not enough, they put him on trial and predictably they convict him. Το δικαστήριο τον βρίσκει ένοχο, εσχάρις προδοσίας και πάει φυλακή. Το 1850. Εκεί στη φυλακή γράφει τα οράματα και θάματα. Εκεί τότε αρχίζει και βλέπει Πανεσίας, μιλάει με τους Αγίους, μιλάει με τον Χριστό, τον Θεό και όλα αυτά που σας είπα πριν. Γράφει κάτι εδώ πέρα που όλοι είχαν κανένα ιερέα, κάλεσα δύο ιερείς, δεν ήρθανε και έχουμε δύο, και λυπάμαι ιδιαίτερα, γιατί ο Φάντρα είναι ο άνθρωπος που μας ήρθε σήμερα, γιατί είναι και αυτός από το προφίλιο, ίσως να του είχε κάτι, δεν ξέρω. Γράφει λοιπόν το Θεό, το οποίο θεωρείται σήμερα από ένα παπά τουλάχιστον βλάστημα. Και δεν μας βλέπεις και δεν μας ακούς, στο Θεό. Και να σκούζω νύχτα και μέρα από τις πληγές μου και να βλέπω τη δυστυχισμένη μου φαμίλια και τα παιδιά μου πνιγμένα στα κλάματα και εξυπόλυτα. Και 6 μήνες φυλακωμένος σε 2 δρασκελιές κάμαροι. Και οι γιατρών δεν μην βλέπουμε ούτε να μας αφήνουν κανένα να μας πλησιάσει να μας δει. Όλοι θέλουν να χαθούμε. Μας κάνουν ένα κρίσης ολονών, κατοίκων, έρευνα στα σπίτια, κατόγια, ταβάνια, κασέλες και τις εικόνες τις δικές σου. Στο τράιν προσπαθεί με το απλοϊκό του μυαλό να βάλει το Θεό στο φιλότιμο από τις εικόνες τις δικές σου. Κοιτάζουν να δίνει κρυμμένα τίποτα. Δεν κάνεις κάτι. Είναι απογοητευμένος πλέον. Και σε αυτού το μήνα ήρθε ο Μοίραρχος με τη στολή του, όπου μας φύλαγε και μου λέει πάνω στη φυλακή του. Θα πάω στη φυλακή του Μεντρεσέ. Ομολογώ που έψαξα να ξαναδώ τη φυλακή του Μεντρεσέ, δεν ξέρω πού είναι αυτή η φυλακή του Μεντρεσέ. Έτσι τη γράφει, αν ξέρει κανείς να με φωτίσει, σε ποιο σημείο των Αθηνών ή έξω από την Αθήνα. Πού ήταν, στον Άφλιο ήταν. Θα το πηγαίνω από την Αθήνα στον Άφλιο. Δεν το ξέρω. Για έψαξα στην Αθήνα, δεν το ξέρω. Λοιπόν, after the conviction of his court, υπάρχει ένα πολύ ωραίο description στην εφημερίδα που λεγόταν εκείνης εποχής, Aeon, και είναι γραμμένο στις 13 Τρίτου του 1853. Μιλάμε το Μάρτιο του 1853 και γράφει εφημερίδα. Διερχόμενος όπισθεν της Ακροπόλεως, ο Μακριάνης, το πάνε φυλακή, δεμένο. Και ειδών την θέση όπου άλλοτε πληγώθη, θα αναφερθώ μετά, πληγώθη και πέρα από Μακριάνες, στο Ηρώδιο. Στο Ηρώδιο είχε πληγωθεί βαριά ο Μακριάνης όταν έγινε μάχη της Ακρόπολης. Λοιπόν, και ειδών τη θέση όπου άλλοτε πληγώθη, πολεμών επί της πατρίδος κατά των τυράννων αυτής, ήρξα το άδων αρμοτολικών τραγουδιών και ηρωικών με τα καρδίλες γενναίας και φωνής καθαράς θεατρό μου συγκινήσας τους ακούγοντας μέχρι το κρύο. Λεπέδης. Φυλακή το πάνε και αυτός τραγουδάει δημοτικά τραγούδια. He's in prison. He's a sick man now. He's ill. His doctor is one Athanasios Goudas. I searched for this guy. I used to have a teacher by the name Goudas, and I found out that Goudas was the first graduate of the National University of Athens. The established university was the first to graduate. He was a top student, but Athanasios Goudas became a doctor. And he was the doctor looking after Μακριάνη. Αυτός
τον πρόσχημα, ο Γούδας. Και γράφει ο Γούδας. Και αυτό δεν είναι στα μνημονέματα, ο Γούδας τα λέει αυτά. Επληγέ συχνά ανοίγοντο αιμορροούσα. Ο εξ αυτών πυρετός καταδίβρωσκεν αυτόν. Βαρύ ενώσε υπήρχοντο. Ιδέα άρρωσης εγένατο βραδιτάτη. Ταύτα ήσαν τα αγαθά ως έλακεν ο Μακρυγιάννης, ως αμυδίν τον υπέρ πατρίδος εξόχων υπηρεσιών αυτού. Πληγέ και ασθένεια πολυόδυνη και με ταυτόν παινία δυσθεράπευτος. Παινία δυσθεράπευτος. Πρέπει να σταθώ εδώ. All these riches that he had acquired when he was a teenager, gone. Τα πήραν όλα. Ήταν φτωχαδά του. Και αυτό δεν θεραπεύεται. Σύμφωνα με τον γιατρό του τουλάχιστον, αυτά που λέει. Αυτή τη φορά τα τάματα δεν δουλέψαν για τον Μακρυγιάννη. Αλλά το 1854 ο φίλος του ο Καλέγης που κάνει την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του δίνει pardon. Δηλαδή τον... ποια λέξη ψάχνω από την ελληνική για τον pardon. Αθωρώνει. Αθωρώνει. Τον χαρίζει. Αμνηστία. Του δίνει αμνηστία και βγαίνει από τη φυλακή. Γράφει ο Μακρυγιάννης. Ελεύθερος πλέον. Αφού με ελευθέρωσαν και πήγα στο χαλασμένο μου σπίτι και στην ταλαιπωρή μου οικογένεια, μανάδωσαν οι πληγές. Τη μια λαμπρή επέρσι και τη λαμπρή που πέρασε πάει για 2 χρόνια τώρα. Πήγα στη σπηλιά που είναι το περιβόλι μου να ξανασάνω και με το στανιό και ακουμπώντας με το ξύλο έσωσα εκεί. Μου ρίχνουν πέτρες και με χτυπούν και μαγαρισιές ανθρώπινες απάνω μου. Καθαρτήσουν λοιπόν. Τι είμαστε εμείς οι Έλληνες, α? Φάγε από αυτές. Στρατηγέ Μακρυγιάννη, να χορτάσεις που θες να κάνεις και σύνδεγμα. Αυτός ο φθόνος, ο ελληνικός που υπάρχει δυστυχώς σε μερικούς από εμάς, δεν το κατάλαβε ποτέ. Όταν βλέπουμε κάποιον να ανεβαίνει, τον μισούμε. Γιατί πιο ψηλά από εμάς. Αντί να χαιρόμαστε για την επιτυχία κάποιου δικού μας ανθρώπου. Του ρίχνουμε λοιπόν ακαθαρσίες γιατί θες να κάνεις εσύ πέντε μας. Πάξε εγώ που δάτς. Οι τέτοιοι να κοστιγήσουν. Και μ' ανοίγουν νέες πληγές από τα χτυπήματα και από τα αγγυλώματα εσάπησα. Εσχουλήκεσα. Αυτά έστειλα στη Δημαρχία και ακρόαση δεν μου δεν. Και εξακολούθαγα αυτό ως την παραμονή του Σωτήρος. Δηλαδή, από το Πάσχα περίπου τον Απρίλιο μέχρι το Σωτήρος που είναι όπως ξέρετε 6 Αυγούστου, υπέφερα ο άνθρωπος. Και ανήμερα με χτύπησαν και έμεινα νεκρός και αισθανόμουν ζωντανός, είμαι ή πεθαμένος. Humiliation to the end degree. Τι θα κάνει ο Μακρυγιάννης, πιάνει και γράφει γράμμα letter to the editor θα λέγαμε σήμερα. Στέλνει λοιπόν γράμμα στις εφημερίδες. Λοιπόν, και γράφει. Οι εφημερίδες του μεταξύ, λέμε τώρα ότι οι εφημερίδες είναι κομματικές στην Ελλάδα, πάντα ήταν κομματικές. Έχουμε εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ, του ΚΚΚ, τροπή. Να μην έχουμε μια εφημερίδα να περιγράφει πραγματικά αλήθεια και να μην εναπόκειται πουθενά. Όλες λένε ανεξάρτητες, καμία. Το στέλνει σε όλες τις εφημερίδες της εποχής του, καμία δεν είναι δημοσία. Γιατί απαγορεύονται από το τους βαβαρούς. They control the press and they don't publish my his letter. But we have his letter now. He writes in his letter. Πότε ακούσατε ότι είμαι θηρίων στην κοινωνία? Πότε έβλαψα την πατρίδα? Έχω 2 πληγάσεις στην κεφαλή, άλλη στον λαιμόν, άλλη στην χείρα, ή της ως εκ τούτου δεν έχει κόκαλο. Άλλη είναι στην πόδα, άλλη είναι στην γαστέρα, δουλειά την αέ. Και είμαι ζωντανός, με τα σίδερα και φυλάω τα έντερα εντός αυτής. Είχε κύλι, και έβγαινε κύλι έξω και την φύλαγε μέσα. Αυτό εννοεί. Εξηγώ γιατί ίσως δεν είναι εμφανές. Αυτά στα σπηλιά στα σέλαβον για την πατρίδα. Και όταν αλλάξει ο καιρός, η δυνή τα τυπώνει με καθιστό σε παράφρονα. Αυτά δεν δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα. So, in 1884,
sorry, 1860 port. Macridanis is restored to his status of strategos, που ήταν αφήν το, όταν πήγε στη φυλακή, τα βγάλανε, το ξυλώσανε, τα πήραν όλα. Και μου έκανε εντύπωση, ήθελα να δω, όταν έγινε αυτό το πράγμα, ποιος ήταν υπουργός. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, όταν τούντωσε πίσω τα γαλόνια, όπως τα λέγαμε. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο πολεμιστής του Μπουρλοκέρης του 21, ο οποίος ήταν σε πολύ περισσότερα χρόνια και είχε κάνει με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις. And I found a surprising again. He was with the κόμμα, το ρωσικό. Ήταν γαλλικό κόμμα και ρωσικό. Surprising. They were going with either with the French or with the Russians. Why do we have to go with anybody? Can you have your own Greek party? But nevertheless, he was the one that let him go, Canaris, probably out of pity, understanding, because they fought together. And of course, by that time, it was Γιώργιος ο πρώτος. Ο Γιώργιος ο πρώτος ήταν δανός πρίγκιπας που τον φέρανε στην Ελλάδα όταν διώξανε τον Όπουλο. Και τον αφήσανε λοιπόν. Κάτι σπουδαίο που πρέπει να πω, that was the 20th of April of 1864. Στις 27, μια εβδομάδα αργότερα από τώρα. So, somebody can say, το ξέρανε, ήταν στα τελευταία του και του δώσαν πάλι τα γαλλικά του. Peter, why you have to wait until there? Some of us are reading or something that says to the effect, don't bring me the flowers when I die. Bring them when I'm alive and I can see and I can smell. That is for all of us. If you have a loved one, that's the time to give him or her flowers. When somebody dies, we go with flowers, we say nice things. They cannot hear us. They cannot see us. They cannot smell the flowers. That's what happened here. That was the end of Macridanis. Now I want to tell you a few things about his memoirs. His memoirs, they were 460 pages full. Μακρυγιάννης δεν ήξερε τελείες, κόμματα, πνεύματα, εκείνη που είχαν και πνεύματα. He was writing continuously. All the, no paragraphs, nothing. And when I was reading about his writing, in fact, I have pictures but I cannot show you, about his signature, it reminded me of my grandmother. My maternal grandmother was illiterate as well. And that's the way she was writing. She learned how to write from her brother. All the words were stuck to each other. Continuous. 460 σελίδες. Άρχισε να το γράφει στις 26 Φεβρουαρίου του 1829, after the liberation with 28, he started writing, and continued writing until 1851. So, ξεκίνησε σαν ημερολόγιο, προσωπικό ημερολόγιο για να γράφει την ιστορία. Και μετά καταλήξε να γίνουν από μνημονεύματα, memoirs. And he wrote the introduction, a rather lengthy introduction, in 1851, after he had finished it. So, τότε έρχονται οι Βαβάροι, ο Όλοθωνας κλπ. And they look, somebody told them they were looking, he was writing, and they wanted to find it. So they searched to find his memoirs. Για να τα κρύψει, τα έστειλε με ένα κουμπάρο του στην Τίνο. Το νησί του, στην Τίνο. So, they hide it there, he brings them back, and he continues to write. Γράφει ένα κομματάκι γιατί σε σκούρασα πάρα πολύ. Μιλάω πόσο ώρα μιλάω, παιδιά. Μιλάω πολύ, και είχαν την Εκέλε και τα βάζα μέσα και τα έχωνα. Τα κρύβε για να μην τα βρούνε οι... Λοιπόν, αυτό το κατεβατό, δεν ήταν μόνο ένα κατεβατό, αλλά ήταν και με ρουμελιώτικη προφορά. Εσείς που είστε ρουμελιώτες, πολλοί από εσάς, ξέρετε, τφέχει. Δεν λέει του φέχει, τφέχει. Λοιπόν, ο καημένος ο Βλαχογιάννης που ανακάλυψε τα απομνημονεύματά του το 1907, το πήρε 17 μήνες να μεταφράσει από τα ελληνικά στα ελληνικά. 17 μήνες το πήρε
400-600 σελίδες για να τα γράψει και να τα καταλαβαίνουμε εμείς. Δηλαδή, μόνο ο Βλαχογιάννης μπορούσε εκείνη την εποχή μπορούσε να διαβάσει αυτά που έγραφε ο ίδιος. Ήταν τόσο πολύ διαφορετικά κλπ. Έχω μερικά κομμάτια τώρα από τις, όταν πληγώθηκε, όπως το περιγράφει ο ίδιος. Θα σας πω την πρώτη τη μάχη του Πέτρα. Γράφει. Σκοτώθηκαν τρεις από εμάς και έξι πληγωμένοι. Πληγώθηκα κι εγώ ολίγων στο δεξί ποδάρι. Κατά την φυγή των προσφύγων από την Άρτα, πούλιασα εις τον δρόμο. Και από το κυντέρι μου, τη στενοχώρια μου, αρρώστησε και πήγα να πεθάνω. Είχα πέντε γιατρούς. Άνοιξε η μύτη μου και δεν στανιάριζε. Στανιάριζε. Και το αίμα πήγαινε λεγένια και μου βάλουν φτύλια μέσα. Και έκανα άρρωστος εις τον κίνδυνο ως το Μάρτι. Πιάστηκαν τα ποδάρια μου, δεν έβλεπα και από τα μάτια. Αφού ήμουν αδύνατος και δεν μπορούσα να κινηθώ, ήρθε ο αδελφός μου, αναφέρθηκε σε αυτό, και με πήρε εις τα σάουνα, σε ένα χωρίο ονομαζόμενο Σερνικάκι. Για αυτούς που είστε από εκεί, στο Σερνικάκι. Και εκεί, ανάλογα στον αγέρα, ανέλαβα από αυτό και περιποίηση συγγενική. Κάτι άλλο, να δείξετε, που δείχνει την παλικαριά του για τον Μαζιριάννη σε μια άλλη μάχη, ας πούμε, στην Ακρόπολη τώρα, το 1726, it says, με τους δέκησαν οι Τούρκοι, τους δουφέκησα κι εγώ, εις το σωρό. Μου δίνουν ένα δουφέκι και με πληγώνουν εις τον λαιμό. Πέθανε με τις φέτες στον λαιμό, ο Μαζιριάννης. Τότε έπεσε. Ο τόπος ήταν στενός και οι άνθρωποι τσακίστηκαν, πατούσαν πάνω του. Το υποδεπάτησαν δηλαδή. Και διάβαιναν και στενός ο τόπος εμφάνισε. Έβλεπαν και τα αίματα, ήλπιζαν ότι είναι σκοτωμένος, το τέλος είναι σκοτωμένο. Μα σε λίγο σηκώθηκε όρθιος και μισοδραλισμένος, δεν είμαι σίγουρος τι πρέπει να πω, αλλά σαλισμένος. Ναι, πολεμούσε με τους άλλους περισσότερο από ώρες. Οι Τούρκοι όμως όρμησαν και τον ξαναπλήγωσαν στο κεφάλι, στην κορφή, και όμως το σώμα μου αίμα. Οι άνθρωποι που γύρευαν να τον βάλουν μέσα από το κάστρο της Ακρόπολης και αυτός αρνιόταν. Ξαναλαμβάνομαι και εγώ πίσω στην κεφαλή. Πολύ κακά. Το μπάλωμα του φεσιού έφτασε μέσα στα κόκαλα και ακούμπησε ως την πέτσα του μυαλού. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ας πούμε το τι συνέβη. Μαζόχτηκαν οι γιατροί από τα καράβια, τα ξένα και οι ντόπιοι και μου διόρισαν μια κούρα με μαλακτικά, με αμβέλες και με άλλα μπάνια. 4 μήνες διαλύθηκε αυτό. Και από τότε, στο 1849, δηλαδή 23 χρόνια μετά, με ήβρε το ίδιο. Αίμα και συγχρόνως αδύναμος τόπος εκεί. Δηλαδή αυτά που λέει ο γιατρός του, ότι ανοίγαν τα ραμματά του, είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ποτέ. Μία ημέρα έκανα τις μετανοίες μου και αισθάνθηκα ένα πόνο και βγαίνει το ξύδι μου. Πλακώσανε οι γιατροί και μου το πέσανε καλά. Εκεί και έξω, εκείνη την εποχή τότε. Μου ξέρανε εκείνη και όλα αυτά. Και όλα αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα. Πηγαίνω μερικά μέσα στα πόλα. Επειδή εμείς οι Έλληνες λέμε καμιά φορά τα δικά μας, θα ακούσετε μια περιγραφή. Το πήγανε στο Royal Doctor. You know, the doctor you know, that we had in the chief medical officer of the Royal Court in Greece. A guy by the name Lindenbauer. Και γράφω Λίντεμπαουερ, επί του μετομικού και του ημίου ουστού παρατηρούνται κοιλότητες άνευ σχεδόν οστών. Έλειπε το παρόν. Τι αυτά τράγματα παράγουν συζάδες, συμφορήσεις, διαρκής και παραγωγίας. Δηλαδή πέφτει ο άνθρωπος. Ο ένας από τους γιατρός, τον Τράιβερ λέει, που visited him, he says, his room was δυσοσέστατον εν ρυπαρότατον. Δηλαδή στην βρωμιά ο άνθρωπος. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, το οποίο δεν το ξανάχα διαβάσει ποτέ μου, πρώτη φορά το διάβασα, εσείς μπορεί να το ξέρετε, λέει, ο Βλαχογιάννης γράφει τώρα, ο Βλαχογιάννης επεξηγώντας την γραφή των τραυμάτων δια κεφαλών μυρμηγκών, γράφει, κεφαλών μυρμηγκών. Έβαζαν μεγάλα μυρμήγκια να δαγκάσουν τα χείλη του τράγματος, στις άκρες δηλαδή, τα μυρμήγκια που δαγκάγανε, και μόλις αυτά κλείναν τα σαγόνια τους, τα αποκεφάλιναν, τα κόβανε.
Κόβοντας το σώμα τους δηλαδή αμέσως, έμεινε το κεφάλι τους που σχημάτιζε έτσι βελονιά, ισχυρός, ικανή, δια των κεφαλών μυρμήγων, ραφή των τραυμάτων, πάτη και παραγκρίνης λαής. Δηλαδή, αυτό το πρακτικό, δεν είχε στήτσες, θα το διαβάσω τα αγγλικά, they were using the ants, τα μυρμήγια, to be stitches. They were going to the blood, και αυτό που το κραπώνανε με το πυλική κλπ, τα κόμματα τα σκοτώνανε μετά και αυτά γίνανε τα στίτσες, το μακριά. Αυτό πρέπει να το εξετάσω κάποιος ξανά, να το εξετάσω κι εγώ, για να το δω, δεν το ξανά είχα ακούσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παρόλα αυτά αυτό μακριά ήταν αζαλέτης. Γράφει κάποιος, ας πούμε, ο Βλαχογιάννης. Δεν έχασε, παρότι είχε ταλαιπωρηθεί, δεν έχασε ψηλός και λεπτός ως ήτο τον αέρα της λεβεντιάς, της ουδέποτε γυρασκούσης, αλλά θαλούσης πάντοτε. Δεν γέρνε θαλούσης, όπως τα φιλοβόλα δέντρα, αλλά έπαιρνε. Λεβέντης, αλλά γέρος λεβέντης. Γράφει τώρα, πάει στο Μακρυγάνι στα μεμόρες, λέει, τους γιατρούς τους πληρώνουμε τον καθένα από ένα και δύο τάλιρα τη βίζιτα. Και δεν μας γιατρεύουν, μας αποφασίζουν ιστάμενα. Αυτός ο γιατρός που μας ανασταίνει και μας διατηρεί, δεν του δίνουμε πληρωμή. Να μην τον δοξάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε, λέει το Θεό. Αυτός είναι ο γιατρός. Το ψυχόνιο είναι σωμάτων ημών, λέει η Εκκλησία μας, τουλάχιστον ο παπάδες μας. Ο Ούδας γράφει πάει ο γιατρός του, ο Μακρυγιάννης ετάφη ζών. Είχε φτάσει στο σημείο αυτό. Στις 27 Απριλίου του 1864, όπως είπαμε, πέθανε, ο λόγος θανάτου εξ υπερβαλούσης σωματικής εξαντλήσεως. Υπερβαλούσης σωματικής εξαντλήσεως. Εξάντληση, exhaustion θα λέγαμε. Πάτε να σας πω. Κάτσε να παραλύσουμε. Για πόση ώρα μιλάω, παιδιά. Μία ώρα. Κουραστήκατε. Όλοι. Λοιπόν, ο Μακρυγιάννης δεν τον εκτιμούσαν οι contemporary. Καμιά φορά πρέπει να πεθάνει κάποιος και να πει, α, καλός άνθρωπος αυτός. Και όταν ήταν ζωντανός, τον βρίζανε, λέγαμε. Λοιπόν, ο Σούτσος, ο Αλέξανδρος Σούτσος, σατυρικός της εποχής, έχει γράψει για αυτά. Ούτε εγώ γνωρίζω να στρέψω την σπάθη, ούτε αυτός την γλώσσα. Καλόν λοιπόν έκαστος ημών να δίνετε εις ό,τι επιτυγχάνει. Στα αγγλικά. Neither I know how to use a sword, nor he knows how to use a pen. That's why each one of us, let's stay in what we know. Δηλαδή του λέγε, τι κάθεστε γράφεις τα Μακρυγιάννη, αυτά που γράφεις, εσύ δεν ξέρεις τη γλώσσα. Πού να ξέρω ο Σούτσος τώρα τον θυμόμαστε, όταν θέλουμε να γελάσουμε λιγάκι το μοδία, ο Μακρυγιάννης όμως έχει μείνει, παρόλο που δεν ήξερε να γράψει. Γιατί έγραψε τα μεμουάρ ο Μακρυγιάννης, για να δοξαστεί. Δεν θα το προσδόν στη ζήτηση του, γράφει. Έγραψε τη μνήμη την αλήθεια, να ειδούν όλοι οι Έλληνες, να αγωνίζονται για την πατρίδα τους και τη θρησκεία τους, να ειδούν και τα παιδιά μου και να λένε, έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες, αν είναι αγώνες και θυσίες, και να μπαίνουν στη φιλοτιμία και να εργάζονται για το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους, της κοινωνίας και θα είναι τα καλά δικά τους. Όχι όμως να φαντάζονται για κατορθώματα πατρικά, όχι να πορνεύουν την αρετή και να καταπατούν τον νόμο και να έχουν την επιρροή και ικανότητα. Δηλαδή, μην γίνεσαι βουλευτής για να έχεις επιρροή, just to be, to eat and drink with the powerful and to be a lobbyist to have the inside track. That's a genuine Greek, a genuine Έλληνας, Greek. Μίλησε ένα πολύ. Μακρυγιάννης knows that he is αγράμματος. Δεν είναι θέμα, δεν το ήξερε. Και γράφει για τον αυτό.
Ο φίλος μου ο Καλακώστας, ο Χρήστος, όταν έχει στείλει το γράμμα έξω για την εκδήλωση και γράψει αγράμματος, γυρίζει πίσω το γράμμα και μου λέει: με ντροπή δεν το πούμε αγράμματο. Δεν του λέω Χρήστο, δεν του λέω εγώ αγράμματος. Ο ίδιος λέει τον αυτό το γράμμα. Το πούμε αμόρφωτο. Και τελικά ο Χρήστος, ο καλός Έλληνας και φίλος, λέει να το πούμε unschooled. Δεν είχε σκούλεν. Τώρα, όπως και να το πεις, αγράμματο το πεις, αμόρφωτο το πεις, unschooled το πεις, the truth of the matter is the man never went to school, learned to write on his own, and he knows that he does not, what he does not know. And either, δεν έπρεπε να βγω εγώ σε αυτό το έργο αγράμματος να βαρύνω τους τίμιους αναγνώστες και μεγάλους άντρες και σοφείς της κοινωνίας. It feels bad that somehow we have trouble reading him. Είμαι ένας αγράμματος και δεν μπορώ να βαστήσω ξηρά τακτική στα γραφούμενα. He knows he cannot write properly. Τέτοια πράγματα πρέπει να γράφονται προκομμένοι και όχι απλή αγράμματα. So it is a duty, I think, some lucky of us, like myself, that we learn a little bit more to be here, and I'm happy that somehow, maybe some way, I'm listening to Makrigiani, it's my duty to say a few things to you guys that you didn't have probably the same opportunity. Και ο ίδιος χαρακτηρίζει το γράψιμό του, γράψιμο απελέκητο. Εμείς λέμε εξίτο απελέκητο, γράψιμο απελέκητο. Διάβασα, θα προλήσουμε μερικά. Και όμως εξεφέρεις. Μισό λεπτό. Εξεφέρεις τον ίδιο. Και θα σας δώσω το λόγο. Γράφει πάλι ο Μακρυγιάννης, άλλο κομμάτι. Να έρθει κάποιος να μου πει, ότι θα πάει ο μπρος στην πατρίδα, στρέβομαι να μου βγάλει τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά, με θέφτει. Αν η πατρίδα μου αχαμνά, 10 μάτια να έχω, στραβός θα είμαι. Λοιπόν, καταλάβατε. In other words, if my country is strong, it's going to take care of me. If somehow my country is weak, what is the point of having 10 eyes? So I will give my eyes, I will sacrifice, in other words, for the country. I have here the eulogy, που στο πέραν του Μακρυγιάννη του είπε ο γιατρός του, ο Γούδες. Μεγάλο κεφάλαιο αυτός ο Γούδες τελικά. Τον ανακάλυψε, που δεν ήξερα, την έρευνα του Μακρυγιάννη. Γράφει σε άπτεστη καθαρέμουσα που ο Μακρυγιάννης φυσικά στη Μονιβή. Απόκα. Φαντάστείτε το Μακρυγιάννη στο φέρετο, στην εκκλησία, ανοιχτή, τον κόσμο και τον Γούδα να βγάζει τον λόγο. Αποκαλύψατε την κεφαλήν και θέλετε εύρει ανωτέρω του δεξιού μετώπου εν πολύτιμον παράσιμον, μίαν ουλήν και επ' αυτήν κάταγμα μεν κυθλάσεως. Αποκαλύψατε τον τράχυλον και θέλετε εύρει πολυτιμότερον παράσιμον σφαίρα νεκρικήν, εγκυστρωμένη και άχρη της σήμερον εις τα σάρκας του στρατηγού. η σφαίρα ακόμα, όταν πέθανε. Αποκαλύψατε το σπίθος, ειδή μίας τρία συνάμι έτη πολυτιμότερα παράσημα. Τρεις μεγάλες ουλάς, τρία τράγωνα στο σπίθος. Αποκαλύψατε τον αριστερόν βραχίωνα και θέλετε εύρει το μέγιστο ίσως των παρασίμων απειρχιωμένων κάταγμα μετά την ως της μορφίας, δηλαδή το κάταγμα δεν έτρεψε σωστά και υπήρχε δυσμορφία. Αποκαλύψε των δεξιών μυρών, επ' αυτού θέλατε έμπνη παράσιμων πολυτιμότερων φάσης ή οσδήποτε ταινίας, μίαν δηλαδή τεράστιαν πουλήν. Επληγέ συχνά ενίγονται εμμορεούσε, ο εξ αυτών πυρετός κατεδίφροσκαν αυτών, η ζωή αυτού διήρκετο σχεδόν επί της κλίνης. Πριν πάω στο Σιπέρι, να πω κάτι για τη μόρφωση γενικά. Θα κάνω μια αναφορά που είναι με τον Μακρυγιάννη. Όταν ήταν οι εκλογές του 2010 και ήμουν υποψήφιος της Ελληνικής Κοινότητας, είχα αναφερθεί για την ανάγκη να περάσει η Ελλάδα στη δεύτερη γενιά
Τους Έλληνες που έχουν τύχει να γεννηθούν εδώ από Έλληνες γονείς, ήταν μορφωμένοι και είχαν το know-how, τη γνώση, την επίγνωση, αν θέλετε, την ελληνική συνείδηση για να πάρουν τον ελληνισμό, τον πάρουν να δουν πιο μπροστά. Διότι εμείς, και εμένα, και εγώ στην Ελλάδα γεννήθηκα, κάναμε ό,τι κάναμε, πολλά τελικά, δεν πάμε σε αυτά. Αλλά τώρα είναι η σειρά να κάνουμε κάτι τέτοιο με διαβολικό πνεύμα. Και παραξηγήθηκα όταν είχα πει, ας πούμε, για το ότι θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, η μόρφωση γενικά. Ότι η μόρφωση είναι απαραίτητη. Ο Μακρυγιάννης μιλάει για αυτό το πράγμα, αλλά επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι απαραίτητη η μόρφωση για να πάει κάποιος μπροστά και να οδηγήσει και να είναι αρχηγός και να είναι leader όπως είναι ο Μακρυγιάννης. So, Μακρυγιάννης is one of the most cultured psyches of Hellenism. In a no formal education. He represents mental outstretch. In other words, δεν θα φτάσει όσο ψηλά μπορείς. Αυτός, παρόλο τις μικρές δυνατότητες που είχε, έφτασε πολύ ψηλά. Πήγε παραπάνω από ό,τι μπορούσε ένας αγράμμος να υπαγράψει αυτά που έγραψε. All he does and all he says are permeated by humanity and empathy of other people. Ο μόνος ο οποίος έχει γράψει σχετικά με τον Μακρυγιάννη είναι ο Παπαδιαμάντης. Και πολύ αναφέρονται και στους δύο. Μάλιστα ο Σεφέρης γράφει: Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός προσωγράφος της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτά τα έχετε πει, τα έχετε πει ο Σεφέρης το 1943, αν όχι πιο μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαμάντη. Δεν λέει επίσης ο μεγαλύτερος, αλλά τους βάλει στην ίδια μέρα και τους δύο. Αν ο Μακρυγιάννης μάθαινε γράμματα την εποχή εκείνη, πολύ φοβάμαι ότι θα έπρεπε να απαρνηθεί τον εαυτό του, γιατί στην παιδεία την κρατούσαν στα χέρια τους οι τροπεούχοι του άδειου λόγου. Οι τροπεούχοι του άδειου λόγου. Μιλάμε σήμερα στην Ελλάδα και λέμε ο ξύλινος λόγος. Καμιά φορά και πολλοί παρουσιαστές της τηλεόρασης λένε στην Ελλάδα, δεν θέλω με τον ξύλινο λόγο, αυτά που ακούγονται καλά και δεν έχουν ουσία. Και τι φάνηκε αυτό. Ήθελα την πρακτική. Λοιπόν, ο Μακρυγιάννης ήταν επί της ουσίας. Ο Μακρυγιάννης did not know how to structure his sentences, his paragraphs, but here's the substance. The substance was there. Και λέει ο Σαφέρης, δεν επενώ το Μακρυγιάννη γιατί δεν έμαθε γράμματα, αλλά δοξάζω τον Πανάγαλο Θεό που του δεν του έδωσε τα μέσα να μάθει. Καταλαβαίνετε τι λέει. Δεν τον επενώ. Δεν έμαθε γράμματα. Φυσικά ένα παιδί που δεν πάει σχολείο, του λες μπράβο παιδί που δεν πήγε σχολείο. Αλλά το ξάρι τον Πανάγαλο Θεό, δεν του έδωσε τα μέσα να μάθει και έγραψε με τον τρόπο που έγραψε. Καταλάβατε. Και αυτά από έναν που έχει κερδίσει Νόμπελ λογοτεχνίας. Νόμπελ, να δείτε την εκτίμηση που του είχε. Η γλώσσα του Μακρυγιάννη είναι strong, colorful. Θα το σύγκρινα, μια προσωπική σύγκριση δικιά μου που όταν το σκεφτόμουν και όταν αγοράζεις ένα, πολλοί από εσάς, έχετε εργόχειρα από τη γιαγιά σας, από τη θεία σας, πολλές από εσάς ίσως να έχετε κάνει και τα δικά σας. Τι αξίζει περισσότερο. Ένα εργόχειρο που το έχετε κάνει μόνοι σας, που έχει και μερικές ατέλειες, αλλά είναι χειροποίητο, ή αυτό που βγάλει μια μηχανή και είναι τέλειο, δεν έχει φύγει ούτε μια κλωστούλα και το έχει φτιάξει τη μηχανή. Λοιπόν, ο Μακρυγιάννης είναι το εργόχειρο, το χειροποίητο. Ενώ η άλλη γλώσσα είναι αυτό που έχει φτιάξει μηχανή και είναι σκάρτο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ο σκάρτο δεν έχει την ίδια αξία. Λοιπόν, he proves that the elaborate words and sophisticated structure is like the superficial beauty and decorations that we consider valuable when in fact are not. Όλοι από εμάς κοιτάζουν τα σπαλίδια, αλλά την πραγματικότητα. The essence is that weights and the essence is that matters. Και επειδή είπα πολλά, θα προλήξω τα καμπράματα, θα τελειώσω. Αγαπητοί φίλοι, όλοι ξέρετε το εθνικό ύμνο. Ο δικός ύμνος, μεταξύ των άλλων, λέει «Απ' τα κόκκαλα βαλμένη και να μείνουν τα ιερά». Λοιπόν, ο Μακρυγιάννης, και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει κρίση, όπως υπάρχει κρίση αυτή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η λύση θα προέλθει
από τους κοινούς ανθρώπους, όποιους πολιτικούς οποιοδήποτε κόμματος, κόκκινους, κίτρινους, μπλε, πράσινους, οποιοδήποτε χρώμα, θα προέλθει τους Έλληνες. Και χρειαζόμαστε να λύσουμε τα οικονομικά μας, κοινωνικά μας και άλλα προβλήματα που έχουμε, the strength, the mental strength of Μακρυγιάννη. And I wish that Μακρυγιάννης, from where he is, will guide us, if not in person, through his memoirs. Thank you very much. Τώρα θα ήθελα, αν φυσικά θέλετε εσείς, γιατί σας κούρασα να πείτε παραπάνω λιγάκι, αν έχετε κάποια ερώτηση, αν θέλετε κάτι που θα μπορούσα να χειριστώ, να σας απαντήσω. Ξανάρχονται ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή να περνά ο καβαλάρης στο πλατή καλόνι και με το κολοκοτρόνι να πει να κρασί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξανάρχονται ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια βραδιά. Στο χώρο να σέρνω στου μωριά τις στράτες και έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαμπόμενος γέρνω κάτω απ' τους μπαξέδες, να με ρενούν με νεξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξανάρχονται.